Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς? Ωραία, ωραία, το ξεπιώ. Πολύ ωραία. Η σημερινή πληροφορία αναφέρει ότι το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει το Πάσχα και θα τελειώσει τα Χριστούγεννα. Επιβεβαιώνεται. Επιβεβαιώνεται ή διαψεύδεται? Όχι, όχι, ξεφύγαμε πολύ. Α, ναι, εντάξει, το 15 Αύγουστο κατευθείαν. Ναι, ωραία. Θα ξεκινήσει 28 του μηνός. Ναι. Το Κυριακό της 23. Α, και αυτό το κάνανε να συμπέσει, να συμπέσει με, με την εθνική γιορτή, ναι. Ναι, ναι, ακριβώς. Και θα τελειώσει πιθανότατα τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου, ανάλογα που στα πάντα play-off εκεί φυσικά. Καλά, εντάξει. Το αρχίσει τελικά 28 του μηνός το πρωτάθλημα. Δόθηκε μια έτσι, αναβολή, η οποία κυρίως ήταν μια αναβολή για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός, ναι, να μπορεί να κατεβεί στο πρωτάθλημα. Τώρα, το τι θα σημαίνει τις αποφάσεις της ΕΑ και με το αν τελικά θα τα καταφέρει ο Παναθηναϊκός, σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα στον χώρο του ελληνικού αθλητισμού, ο Παναθηναϊκός. Σίγουρα θα ήταν καλό για το πρεστίζ του πρωταθλήματος να συμμετέχει ο Παναθηναϊκός ως όνομα τουλάχιστον. Αλλά από την άλλη πλευρά, εντάξει, δεν μπορεί να διαλύσει όλη η επαγγελματική λίγα επειδή ο Παναθηναϊκός βρίσκει τρόπο να κατέβει στο πρωτάθλημα. Αυτά είναι δεδομένα πράγματα. Συμφωνώ. Να είναι ο Παναθηναϊκός, αλλά εντάξει, δηλαδή ακούστε τον Αλκέτα που σου λέει ότι εγώ έκανα μια προετοιμασία. Προετοίμασα την ομάδα με μια φιλοσοφία. Δηλαδή... Ακριβώς. Μα οι ομάδες που ακολουθούν ένα προγραμματισμό και έχουν στόχους υψηλούς τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στην Ευρώπη, είναι σε μια διαδικασία όχι μόνο στοχευμένης προετοιμασίας, αλλά με συμβόλαια, με σπίτια, με αυτοκίνητα, με έξοδα, με συνεχής. Έτσι, με μια συνεχή διαδικασία εξόδων και προγραμματισμού που σίγουρα κάθε τέτοια έτσι, αναβολή, κάθε τέτοια καθυστέρηση μεγαλώνει τα έξοδα και βασικά βγάζει εκτός στόχων τον κύκλο της προετοιμασίας και τον κύκλο τον προπονητικό. Δεν μπορούμε να μην δώσουμε δίκιο σε αυτά που είπε ο coach, γιατί είναι ακριβώς αυτό συμβαίνει. Μα δεν μπορούμε να τον αδικήσουμε και να αδικήσουμε οποιονδήποτε από τους πρωταγωνιστές, προπονητές και παίκτες, γιατί όντως είναι κουραστικό για μια ομάδα να δουλεύει για πολλές εβδομάδες μόνο προπονήσεις και να παρεμβάλλονται κάποια φιλικά. Δηλαδή είναι αυτό που θα κάνουν στο ζέσταμα οι παίκτες. Χάνουν και το κίνητρό τους. Δεν το είπε επαγγελματικό σπορ που να έχει ένα κύκλο παύσης, αν θεωρήσουμε ότι οι περισσότερες ομάδες τελειώσαν τον Απρίλιο, ναι, που να έχει κοντά στους 5 μήνες. Δηλαδή είναι αδιανόητο για αυτούς που ξέρουν από αθλητισμό, έτσι. Ένα κύκλος παύσης, αγωνιστικής παύσης εννοώ, 5 μηνών. Είναι τεράστιος κύκλος, είναι απαράδεκτο. Φυσικά από την άλλη πλευρά δεν πάβω να δίνω και κάποια έτσι, ανοχή και δίκιο στη διαδικασία για τον λόγο του ότι οι μεγάλοι χορηγοί όλοι θέλουν ομάδες στον Παναθηναϊκό μέσα στο πρωτάθλημα. Είναι και αυτό ένα αντίβαση δηλαδή στο τι συμβαίνει. Δηλαδή η κεντρική χορηγή του πρωταθλήματος, η τηλεόραση, σίγουρα θέλουν ονόματα, τα brand name ας πούμε, τα μεγάλα των μεγάλων ομάδων, σίγουρα είναι ουσιαστικά για το πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, αλλά οι προπονητές από την πλευρά τους, όλοι οι προπονητές, έχουν το δίκαιό τους, σίγουρα. Κύριε Πασιάδη, βρήκα έναν εξωγήινο στο δρόμο και μου είπε ότι... Ευρωπαίο ή εκτός Ευρώπης. Δεν το ρώτησα. Ταράχτηκα είναι η αλήθεια. Δεν τον ρώτησα ειλικρινά, αλλά ήταν εξωγήινο σίγουρα. Και προφήτευσε ότι το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει με 7 κοινοτικούς στο φύλλο αγώνα. Είναι και αυτό ακόμα ένα έννοια. Καλά, δεν υπάρχει και καμία βιασύνη. Σιγά. Δεν είναι ανάγκη να το ξέρουμε. Εδώ τώρα μας αποκαλύψατε σε πρώτη παγκόσμια αποκλειστικότητα ότι πότε ξεκινάει το ελληνικό πρωτάθλημα βόλεϊ. Να θέλουμε και δεύτερη απάντηση. Όλα τα δύσκολα μαζί. Λοιπόν. Τώρα τι συμβαίνει εδώ, έχει... Ναι, να το καταλάβει και ο κόσμος, γιατί υπάρχει μια... Δεν έχει καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει. Ναι. Ο Ολυμπιακός το Μάιο έφερε μια ρεξικέλευστη πρόταση στο πρωτάθλημα, για το πρωτάθλημα και για τη νέα προκήρυξη, ναι, ότι ήθελε να ελευθερωθούν οι κοινοτικοί σύμφωνα με το... Να πάμε δηλαδή σε ελεύθερους κοινοτικούς. Σε ελεύθερους κοινοτικούς. Τελικά... Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα ρόστερ, ας πούμε, από τον ΠΑΟΚ να είναι όλοι κοινοτικοί. Από κάθε ομάδα. Αυτό σημαίνει το εξής. Καταρχήν, ναι, ήξερε ο Ολυμπιακός ότι ο ΠΑΟΚ είχε 2 χρόνια συμβόλαιο με τον Γκόμες. Ναι. Έτσι γνώριζε αυτό. Εκ προημίου.
Εκεί πήγε να πατήσει, πιστεύω εγώ, έτσι τώρα δεν μπορώ να έχω, δεν είμαι μέσα στο Συμβούλιο του Ολυμπιακού, αλλά επειδή εμείς που είμαστε γύρω από το σπορ, έτσι κάνουμε τις σκέψεις της ταυτόχρονης και της παράλληλης και βλέπουμε πώς μπορεί να κινείται ο αντίπαλος στο πρωτάθλημά σου. Θεωρώ ότι ξέροντας ότι ο ΠΑΟΚ έχει διαιτές συμβόλαιο με τον Γκόμες, θεώρησε ότι θα μπορούσε να αποκτήσει πλεονέκτημα αν κινούταν στο επίπεδο των ελεύθερων κοινοτικών. Έτσι λοιπόν από εκεί που όλα αυτά τα χρόνια δεν ήθελε ελεύθερους κοινοτικούς, ήρθε τον Μάιο με ελεύθερους κοινοτικούς. Ο ΠΑΟΚ σε αυτό το συμβούλιο λοιπόν δεν υπόκειται στους ελεύθερους κοινοτικούς και δεν υπόκειται στους ελεύθερους κοινοτικούς γιατί εγώ εκπρόσωπο τον ΠΑΟΚ στα συμβούλια της Λίγας. Γιατί ο Ολυμπιακός έκανε το λάθος εκεί να μην ζητήσει να κατεργηθεί ο όρος των τεσσάρων στο φύλλο αγώνος. Οπότε το μόνο πλεονέκτημα που πιθανότητα θα αποκτήσει ο Ολυμπιακός είναι να έχει μεν 5 κοινοτικούς ή 6 ή 7, ναι. Αλλά θα μπορούσε να χρησιμοποιεί μες στο παιχνίδι τους 4. Εκεί σε επίπεδο διαχείρισης θα είχε ένα πλεονέκτημα μεν, αλλά θα ήταν κάτι που σίγουρα δεν θα άλλαζε τις ισορροπίες τραγικά απέναντί μας. Μάλιστα. Όταν λοιπόν φύγανε από το συμβούλιο του Μαΐου όπου αποφασίστηκε αυτό το πράγμα, όλοι ξέραμε ότι υπάρχει πιθανότητα να πάμε σε περισσότερους κοινοτικούς από 4, αλλά στο φύλλο αγώνος θα ίσχυε ό,τι ίσχυε, γιατί δεν το συζητήσαμε να καταργηθεί αυτό το πράγμα, οι 4 στο φύλλο αγώνος. Όταν το Σεπτέμβριο ο Ολυμπιακός αντιλήφθηκε το λάθος που είχε κάνει, έψαχνε να βρει τρόπους να ανατρέψει αυτή την κατάσταση, ότι θέλω και ελεύθερους στο φύλλο αγώνος όμως, γιατί δεν θα έχει αξία να μπει στη σπατάλη του να φέρει ξένους παίκτες στην Ελλάδα και να μην τους χρησιμοποιήσει ταυτόχρονα στον αγωνιστικό χώρο. Κατανοητό μέχρι τώρα. Εκεί λοιπόν... Κατανοητό μέχρι τώρα, κατανοητό. Ναι, ναι. Ναι. Εκεί λοιπόν άρχισαν τις συνεννοήσεις με την Ομοσπονδία, με σωματεία μέσα στη Λίγκα, με διάφορα... Κάτω από το τραπέζι τώρα αυτά, έτσι. Ναι, με τον Υπουργό, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος όπως ξέρετε, από ό,τι ξέρω και εγώ, από ό,τι έχω μάθει, εκλέγεται μάλλον στη Β' Πειραιά. Ή στην Β' ή στην Α', δεν ξέρω ακριβώς τώρα. Και άρχισε μια διεργασία και μια πίεση από μέρους του Ολυμπιακού προς όλες τις πλευρές. Εκεί λοιπόν κατάφερε να έρθει σε ένα συμβούλιο και με τα σωματεία που πήραν θέση υπέρ του, γιατί δεν είναι ψηφοφορία, για να πηγαίναμε σε νέα ψηφοφορία, θα έπρεπε μέσα στο συμβούλιο της Λίγκας να τεθεί το θέμα και να πάρουν θέση στα σωματεία ότι πρέπει να ξαναγίνει ψηφοφορία το αν είναι ελεύθερη στο φύλλο αγώνος ή παραπάνω κοινοτική. Εκεί λοιπόν μέσα από μια συνεχή διαδικασία κατάφερε να πει ότι πάμε σε 7 κοινοτικούς για το νέο πρωτάθλημα. Η αντίδραση ήταν μόνο από τον ΠΑΟΚ, από το Αιγίνιο και από τον Εθνικό Πειραιός. Μόνο από αυτά τα 3 σωματεία ήταν κατά της θέσης του Ολυμπιακού. Όμως από εκεί και πέρα έπρεπε να περάσει την Ομοσπονδία όπου είχε την πρόσβαση εκεί στην Ομοσπονδία Ολυμπιακός και φυσικά από τους αθλητές όπου εκεί θα δυσκόλυβε πάρα πολύ το πράγμα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν όλο αυτό το πράγμα αντίκειται στο θέλω των αθλητών του ΠΑΣΑΠ όπου ο ΠΑΣΑΠ αξιώνει εκεί τετράωρο εργασίας σε ασφαλιστικό επίπεδο για όλους τους αθλητές της Α1. Πράγμα που λίγα σωματεία το έχουν, όπως ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή εδώ και 2 χρόνια ασφαλίζεται τους αθλητές του. Και επίσης ζητάει συμβόλαιο για τον κάθε αθλητή από την πρώτη μέρα που ξεκινάει η προετοιμασία. Αυτό σημαίνει ένα έξτρα κόστος για όλους και για όλα τα σωματεία. Και εκεί πλέον είμαστε τώρα περπατάμε σε αυτό το σκηνή. Η απόφαση βρίσκεται σε μια εκκρεμότητα από πλευράς Ομοσπονδίας. Η Ομοσπονδία έχει προτείνει 5 κοινοτικούς. Να μπορούν να παίξουν 5 κοινοτικοί. Η Λίγκα το αποδέχθηκε με μια νέα ψηφοφορία που κάναμε μετά από την κλήρωση του πρωταθλήματος. Ναι. Πάλι ψήφισαν τα 3 σωματεία, υπερψήφισαν οι υπόλοιποι. Αλλά ο ΠΑΣΑΠ, επειδή δείχνει στεναρά ότι θέλει και αυτός να κερδίσει κάτι από τη διαδικασία αυτή, όπου θέλει για να μπουν οι 5 ξένοι, για να καταλάβει, 5 μάλλον. Να καταλάβει ο κόσμος λίγο, γιατί εμείς το καταλαβαίνουμε. Ο ΠΑΣΑΠ είναι η Ένωση των παικτών του Βόλου. Αθλητών, ναι. Έτσι. Ναι, ναι, των επαγγελματίων αθλητών. Το συνδικαλιστικό όργανο των παικτών, των αθλητών του Βόλου, έτσι. Μπράβο. Ωραία. Τώρα, εκεί πέρα υπάρχουν και διάφορες άλλες αντιπροτάσεις έχουν πέσει στο τραπέζι. Εμείς λέμε ότι μπορούμε, αν είναι έτσι, να ελευθερώσουμε όλους τους ξένους ή μπορούμε να πάμε καθαρά στον Όμπα Μπόσμαν, όπου θα περιορίζεται πλέον μόνο ο αριθμός των εκτός Ευρώπης αθλητών. Ναι.
Δηλαδή μόνο οι εκτός Ευρώπης αθλητές να κανονίζονται από τον νόμο πόσοι θα είναι και όλοι οι άλλοι να μπορούν να είναι ελεύθεροι. Και είτε στο φύλλο δηλαδή, αγώνα, είτε στο παιχνίδι. Είτε στο φύλλο αγώνα, δηλαδή να σου λέει ο αθλητικός νόμος ότι βάσει του νόμου Μπόσμαν, όπως γίνεται και στο ποδόσφαιρο, βάσει νόμου Μπόσμαν, μπορείς να έχεις ελεύθερους κοινοτικούς. Απεριόριστο αριθμό κοινοτικών και π.χ. τρεις ξένους, τρεις μη κοινοτικούς. Ναι. Να υπάρξει ένα όριο. Εγώ τώρα... Εκεί πάλι. Ναι. Ναι. Σήμερα τι εκεί ισχύει τώρα, αν ξεκινούσε το πρωτάθλημα σήμερα, με ποιο τρόπο θα ξεκινούσε? Αυτή τη στιγμή, εγώ τώρα, θεωρώ, σήμερα εγώ θεωρώ ότι ισχύει η προηγούμενη προκήρυξη. Ότι είναι τέσσερις ξένοι για κάθε σωματείο. Γιατί δεν έχει αλλάξει η προκήρυξη. Αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν έχει συμπληρωθεί η προκήρυξη. Αυτό δεν έχει βγει απόφαση από την Ομοσπονδία που να εγκρίνει την αλλαγή των πέντε ξένων. Απλώς είμαστε σε μια διαδικασία, τη Δευτέρα έχει συμβούλιο η Ομοσπονδία, η Ελληνική Ομοσπονδία Βόλεϊ, ποδοσφαίρισης, όπου δεν έβγαλε απόφαση, δεν μπορούσε να πάρει απόφαση, περιμένει τις επόμενες μέρες να πάρθει απόφαση. Εν τω μεταξύ είναι άλλη εβδομάδα, όπως σας είπα, την παράλληλη, ξεκινάει το πρωτάθλημα. Δηλαδή, εντάξει, η διαδικασία καταντάει στο όριο του αστείου. Μα είναι αστείο, είναι αστείο. Άρα, αστείο. Ακόμα και σήμερα, συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας μπορεί να δοθεί απάντηση για αυτή την απόφαση που εκκρεμεί στο θέμα των ξένων, δεν υπάρχει. Μπορώ να πούμε σιγουριά δηλαδή το τι θα συμβεί. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι πιέζει ο Ολυμπιακός για να πάρει το OK των 5. Αλλά πιστεύω ότι να θα καταλήξουμε κάπου να πάρει ο Ολυμπιακός, συγγνώμη κύριε Πασίδη, 5 παίκτες και δηλωμένοι στο φύλλο αγώνα και να μπορούν να παίξουν. 5 κοινοτικούς να μπορούν να παίξουν όμως το φύλλο. Για τους ξένους. Για ξένους 4. Αν έχεις κάποιον εκτός ζώνης, αν έχεις έστω και έναν εκτός ζώνης, το σύνολο που επιτρέπεται είναι 4. Είτε Ευρωπαίοι, οι υπόλοιποι 3 είτε όχι. Αλλά αν έχεις μόνο Ευρωπαίους, να επιτρέπονται 5 και να μπορούν τώρα, να παίξουν. Τώρα το διασύνδεσαι. Δηλαδή, μπορεί μια ομάδα να έχει στο φύλλο αγώνα 5 κοινοτικούς και να τους χρησιμοποιεί παράλληλα. Για να τους χρησιμοποιεί παράλληλα. Αν ένας από τους 5 είναι ξένος, δεν μπορεί να έχει 5, πρέπει να έχει 4. Ακριβώς. Ναι, αποσαφηνίστηκε. Λοιπόν, και τώρα εκεί πέρα είναι όλη η ιστορία για να το δεχτεί αυτό το πράγμα ο ΠΑΣΑΠ. Ζητάει ο ΠΑΣΑ από την πλευρά του τα ανταλλάγματα που σας είπα. Και πιστεύω ότι τελικά θα πρέπει να γίνει ένα έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της Λίγκας, όπου πλέον θα ξαναρθούν τα σωματεία να εκτιμήσουν και οικονομικά το ναι απέναντι στην πρόταση των 5. Καταλάβατε τι εννοώ. Δηλαδή, μέχρι χθες δεν στήγησε κάτι στα σωματεία. Μέχρι χθες η πίεση που άσκησε ο Ολυμπιακός, να το πω εγώ, στα σωματεία, είχε ως αποτέλεσμα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δεν ξέρω ποιος είναι ο ένας και ο άλλος, να πείσει τα σωματεία πλην ΠΑΟΚ, Εγινιακού και Εθνικού Πειραιώς να το συμπαρασταθούν στην απέτησή του. Τώρα όμως τα σωματεία που αντιλαμβάνονται ότι για να κάνουν το κέφι του Ολυμπιακού θα πρέπει να πληρώσουν χρήματα τα οποία δεν είχαν προϋπολογίσει για την ασφάλιση των αθλητών από την πρώτη μέρα προετοιμασίας. Σωστά. Αν πέρασει όμως αυτό που θέλει ο ΠΑΣΑΠ, εννοείται, έτσι. Ναι. Okay, γιατί πιστεύω πέρασει. Ότι η Ομοσπονδία θα σταθεί την προσέλληνες παίκτες και θα θέλει να πει για να γίνει αυτό. Α, πολύ ωραία. Θα γίνει και... Αφού λοιπόν αποφάσισε ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης, τυχαίο το παράδειγμα, και η Κηφισιά να σταθούν στο πλευρό του Ολυμπιακού για τους ξένους, ας πληρώσουν το τίμημα. Ανάλογα. Έτσι. Πολύ ωραία. Απλά νομίζω ότι εγώ αντιλαμβάνομαι τις παρασκηνιακές κινήσεις μιας ομάδας η οποία 3 χρόνια βλέπει την πλάτη του ΠΑΟΚ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχεις διπλάσιο και τριπλάσιο μπάτζετ και να παίρνει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα 3 χρόνια, τα 2 από αυτά έχοντας ξεκινήσει με ντεσαβαντάζ από το βαθμολογικό πίνακα. Αυτό που δεν αντιλαμβάνομαι όμως και δεν προάγει το βόλεϊ είναι η στάση της Ομοσπονδίας. Η Ομοσπονδία θα έπρεπε να το προστατεύει το άθλημα και όχι να γίνεται όλη αυτή η διαδικασία που θεωρώ ότι στα μάτια των φιλάθλων ρίχνει την έγκλη του αθλήματος, ενός αθλήματος που κάνει βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια στη χώρα. Και αυτό οφείλεται στον ΠΑΟΚ, αλλά τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε στην άκρη. Και πεις, υπάρχει... Το βόλεϊ το πήρε από το πουθενά ο ΠΑΟΚ και το αναγέννησε. Γιατί σας το λέω αυτό. Η εικόνα από το παλατάκι με 5.500-6.000 και με τους πρώτους τελικούς της πρώτης χρονιάς με 7.500 και 8.000 κόσμο και 2.000 κόσμο απ' έξω, είναι κάτι το οποίο ήταν στην πρώτη σελίδα της ΕΠ, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, που έμεινε για πάνω από 1,5 μήνα η εικόνα από την Πηλαία. Καταλαβαίνετε δηλαδή το τι έχει δημιουργήσει ο ΠΑΟΚ με αυτό τον πυρήνα κόσμου που δημιούργησε σε αυτά τα μεγάλα παιχνίδια και το πόσο πολύ το βόλεϊ έχει αλλάξει την πορεία τόσο σε επίπεδο χορηγών,
τόσο σε επίπεδο ενδιαφέροντος, σε επίπεδο διαφημιζομένων, σε επίπεδο φιλάθλων, κόσμου, στα πάντα. Και όμως βλέπετε ότι το παρασκήνιο, όπως έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια, στις δεκαετίες, όχι μόνο στο βόλιο αλλά και στα άλλα σπορ. Καθηγητές είναι οι άνθρωποι, καθηγητές. Για το πιο άσχημο, κύριε Παϊσιάδη, νομίζω από όλα αυτά που έχετε αναφέρει κι εσείς, που βγαίνει και από τα συμφραζόμενα, είναι αυτό που ανέφερε και ο κύριος Ελγέτα νωρίτερα, ότι δεν υπάρχει σε καμία των περιπτώσεων σκέψη για το ποιο είναι το καλό του ίδιου του αθλήματος. Όχι. Όταν έρχεται ένας ξένος προπονητής, ο οποίος μόνος του λέει ότι αυτό που θα έπρεπε να κάνει η Ελληνική Ομοσπονδία είναι να με περιορίζει εμένα να χρησιμοποιήσω ξένους για να μπορέσω να δουλέψω με τους πιτσιρικάδες Έλληνες και να βελτιώσω το ίδιο το άθλημα στην χώρα, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε εμείς κάτι παραπάνω. Αυτό τα λέει από μόνο του όλα. Δηλαδή... Αυτό είναι φυσικά μέσα και στους μεγάλους αντίλογους που προβάλλει και ο ΠΑΣΑΠ. Έτσι. Δηλαδή και ο βασικός λόγος του ΠΑΣΑΠ που αντιστέκεται σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι αυτός. Και φυσικά πιστεύω και στις χώρες που έχουν προηγμένο βόλεϊ, στην Ιταλία, στην Πολωνία, όπου υπάρχει ένας περιορισμός και εκεί, σε αυτό βασίζεται, στο να μπορούν να έρχονται από κάτω γηγενείς αθλητές των χωρών, οι οποίοι είναι ταλέντα και οι οποίοι πρέπει κάποια στιγμή να φτάσουν να παίζουν πάνω στις προηγμένες λίγες αυτές. Μάλιστα. Αυτή είναι η διαδικασία και αυτό ισχύει. Πότε θα έχουμε την τελική απόφαση? Πριν τα Χριστούγεννα. Όχι, όχι. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας της επόμενη... που τρέχει... Αυτής? Όχι αυτή. Της επόμενης. Πρέπει. Δηλαδή σήμερα, αύριο, πιστεύω να έχουμε κάποια απόφαση. Αν όχι, στην αρχή της επόμενης. Μάλιστα, ωραία. Δεν, αλλά βασικό είναι ότι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει και ένα ακτοσυμβούλιο της Λίγκας. Ναι, το ναι, οποίο ναι, ναι, ναι. Δεν έχει ακόμα κληθεί κάποιος να μας συγκεντρώσει, αλλά πιστεύω ότι τις επόμενες ώρες θα γίνει και αυτό. Μάλιστα. Κύριε Παϊσιάδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν κατατοπιστικός και κατάλαβε ο κόσμος τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί και εμείς τώρα και λίγο μπερδεύουμε και εγώ. Και εμείς ο κόσμος, γιατί μπερδευτήκαμε όλοι. Πολύ. πραγματικά ήταν. Και ξέρετε τι, το έθετε έτσι ο Ολυμπιακός, το έθετε αλλιώς, το έθετε από εκεί, το έθετε αλλιώς, διαφορετικά για να πετύχει κάτι. Δηλαδή να μπορεί να έχει περισσότερους ξένους. Εν πάση περιπτώσει, ψάχνει να βρει τρόπο να μην κάνει ο ΠΑΟΚ το 4-4. Θα δούμε τι θα κάνει. Εγώ είπα κάτι, θέλω να κλείσω με αυτό. Είχα κάνει μία δήλωση μόλις φύγαμε το Συμβούλιο του Σεπτεμβρίου και είπα δεν πειράζει, εμείς μπορούμε να χάνουμε στα συμβούλια. Μας ενδιαφέρει το Μάιο να κερδίσουμε. Έτσι, το είχατε πει, το είχατε πει. Οπότε. Ας είναι αυτή η διαδικασία, δεν πειράζει. Θα το βρούμε νομίζω πάλι εμείς. Θα βρούμε την άκρη να είμαστε πρώτοι στους αγωνιστικούς χώρους. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Έγινε, γεια σας. Γεια σας.